δώσαμε πριν την εκπομπή σας ότι F-16 θα πάρει η Τουρκία. Δεν είχαμε πει ότι κατά βάση η λογική κίνηση του κ. Ερντογάν μετά τις εκλογές αναφορικά με το ΝΑΤΟ, η πρώτη κίνηση θα είναι να είναι πιο θετικός απέναντι στην ένταξη της Σουηδίας. Και τα δύο τα είχαμε πει. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει είναι το εξής. Βέβαια, και προτείνω να διαβάσουν πολύ προσεκτικά την ανακοίνωση του κ. Στόλτεμπεργκ αναφορικά με το θέμα. Γιατί βέβαια, όπως ξέρετε, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Mm-hmm. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε είναι ότι ο κ. Ερντογάν είπε το συντομότερο δυνατό θα φέρει το ζήτημα της ένταξης του στο ΝΑΤΟ της Σουηδίας στην Μεγάλη Εθνική Συνέλευση της Τουρκίας. Άρα λοιπόν δεν είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα, εκτός και αν βέβαια το μάθουμε από εκεί και ύστερα. Πάντως στο ανακοινωθέν του κ. Στόλτεμπεργκ δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν το πρώτο ζήτημα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι τι ακριβώς πήρε ο κύριος Ερντογάν αναφορικά με το θέμα αυτό από τη Σουηδία. Αρχικώς από τη Σουηδία δεν νομίζω ότι πήρε και πολλά πράγματα, διότι ό,τι έχει γραφτεί, ότι στο κοινό ανακοινωθέν ήταν το ίδιο περίπου με αυτό το οποίο έχει γραφτεί στο τριμερί που είχε γίνει πριν λίγο καιρό μεταξύ Φιλανδίας, Σουηδίας και Τουρκίας. Και όταν πάμε σε 16 τώρα που είναι το βασικό, υπάρχει χρονοδιάγραμμα? Όχι. Υπάρχει ξεκάθαρη τοποθέτηση του Κογκρέσου ότι θα συμφωνήσει με τη συγκεκριμένη πώληση? Η απάντηση είναι θα δούμε. Ούτε είναι ξεκάθαρο και ποιοι όροι θα υπάρχουν για να πάρει τα συγκεκριμένα μαχητικά. Και εδώ επιβεβαιώνεται η άλλη συζήτηση που είχαμε κάνει στο παρελθόν, ότι δεν έχει επιλογή η Τουρκία να μην το κάνει, διότι πολύ απλά δεν θα έχει πολεμική αεροπορία. Και όποιος έλεγε ότι θα πάρει Ταϊφούν, θα πάρει Σουχόι ή δεν ξέρω τι άλλα διαστημόπλια θα έπαιρνε, αποδεικνύονται ότι δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα, για τον πολύ απλό λόγο ότι ούτε το χρόνο έχει, γιατί καμία γαλάζια πατρίδα δεν μπορεί να επεδοθεί χωρίς πολεμική αεροπορία και ειδικά απέναντι στην ελληνική πολεμική αεροπορία. Mm-hmm. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει ούτε η γνώση, ούτε το υπόβαθρο, ούτε η διοικητική μέρημνα, ούτε η λογιστική υποστήριξη, ούτε η εκπαίδευση ή οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή όντως έχουμε μια μετακίνηση του κ. Ερντογάν προς μια τοποθέτηση λεκτική ότι θα περάσει εν ευθέτω χρόνο και το συντομότερο δυνατόν, εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα της Σουηδίας στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Και από την άλλη, οι Αμερικανοί σου λένε πρέπει να συζητήσουμε τους όρους της διαδικασίας αυτής για τα F-16. Άρα λοιπόν, όντως έχουμε ένα βήμα επαναπροσέγγισης. Το εάν αυτό το βήμα είναι δρασκελιά και θα είναι μεγάλο βήμα και θα πάμε ταχαίως προς αυτή την κατεύθυνση, ή θα υπάρχουν και άλλα εμπόδια, όροι και προϋποθέσεις, αυτό βέβαια καταλαβαίνετε ότι πρέπει να το δούμε. Βέβαια, επαναλαμβάνω για να είμαστε ξεκάθαροι, γιατί δεν υπάρχει μαύρο άστρο στη διπλωματία. Έχουμε πει επίσης ότι η σημασία, το σημαντικό για την ελληνική πολεμική αεροπορία και την Ελλάδα, δεν είναι αν θα πάρει η Τουρκία μαχητικά. Μακάρι να μην τα παίρνε. Μακάρι να το καθυστερήσουμε κι άλλο ή να μπορέσουμε εμείς να το καθυστερήσουμε. Άρα τελικά θα πάρει. Το βασικό της υπόθεσης είναι να έχουμε πάρει εμείς το κεφάλι και να μην σταματήσουμε ώστε να προηγούμαστε και τεχνολογικώς και σε επίπεδο εκπαίδευσης και σε επίπεδο μέσων της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας. Και με όλη αυτή τη διαδικασία που έχει λάβει χώρα τα τελευταία 3-4 χρόνια, αυτό έχει επιτευχθεί. Θα είναι ολέθριο το λάθος να βάλουμε σε οποιοδήποτε τύπου ανεπίσημη συζήτηση το εξοπλιστικό πρόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων της πατρίδας μας, ενώ αυτή τη στιγμή αυτός ο οποίος πιέζεται είναι